Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Μάρκος μαθαίνει ότι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έδιωξε η Δαμιανή τη μητέρα του από τον πύργο ήταν για να την κρατήσει μακριά από τον Μιχαήλ, αφού οι δυο τους συνέχισαν να έχουν σχέσεις. Η αποκάλυψη αυτή τον καταρακώνει. Σε μεγάλους μπελάδες έχει μπει όμως και ο Τζανής που έμαθε ότι μεταξύ αποκάλυψε στην Γερακίνα την παράνομη σχέση τους. Η πράξη της αυτή θα σταθεί αφορμή για να τσακωθούν άσχημα οι δυο τους, αλλά και να πάρει εκείνος την απόφαση να απομακρυνθεί από κοντά της, φοβούμενος πως αν αποκαλυφθεί η αλήθεια θα έρθει αντιμέτωπος με τον αδερφό του και τον πατέρα του. Η Θεοφανό από την άλλη εκμυστηρεύεται στην Σιμώνη αυτό που της συμβαίνει και εκείνη της προτείνει ένα σχέδιο για να κάνει το χάρισμα της σύμμαχό της. Την ίδια στιγμή ο Μάρκος παίρνει μια απόφαση που συγκλονίζει την Αναστασία. Στο μεταξύ ο Άντρεϊ βλέπει το πρόσωπο του Μανώλη τον άνθρωπο που θα αφύπνισει αυτούς που πρέπει για να βοηθήσουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή του. Έτσι αποκαλύπτει σε εκείνον και στον Ρασφοφόρο ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που βρίσκεται στη Μάνη και τους προτείνει να συνταχθούν μαζί του, προκειμένου να φέρουν σε πέρα στην δύσκολη αυτή αποστολή. Το σχέδιο του Τζανί για να γλιτώσουν τα κουρσέματα των Γερακαρίδων ικανοποιεί με πολλούς, αλλά τον οδηγεί και σε ρήξη με τον Μάρκο, και αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν τον συμφέρει, ειδικά στην παρούσα φάση. Η Θεοφανό από την άλλη συγκρούεται με τον Φρίξο εξαιτίας της Σιμώνης και του τρόπου που διάλεξε να την βοηθήσει, προκειμένου να επανέλθει το χάρισμα της και να αρχίσει να ξαναβλέπει τα οράματα. Στο μεταξύ οι αραβώνες του Τζανί με την Κερασίνα γιορτάζονται με κάθε επισημότητα, προς μεγάλη απογοήτευση της μεταξίας, η οποία νιώθει ότι χάνει οριστικά το μοναδικό άντρα που αγάπησε στη ζωή της. Την ίδια στιγμή δύο ψαράδες ανακαλύπτουν ένα πτώμα που θα φέρει καινούργια στις καταιγίδες, ενώ ένα νέο όραμα της Θεοφανός θα της δείξει αυτό που τόσο λαχτάρα ο Μιχαήλ. Ο Φρίξος προειδοποιεί την Αγάθη για την επιρροή που ασκεί η Σιμώνη το τελευταίο διάστημα στη Θεοφανοκή μοναχή, φοβούμενη τα χειρότερα, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Ο Σπήλιος αναθέτει στον Θράσο να παρακολουθεί τον Μισελ πιστεύοντας πως ο Γάλλος ανακάλυψε που βρίσκεται ο θησαυρός. Η Θεοφανό με την βοήθεια του Φρίξου στείνουν ένα σχέδιο για να ξεσκεπάσουν το δολοφόνο του βρέφους. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.